θέλω να διαβεβαιώσω όλους σας ότι είμαστε ένα καθαρά συνδικαλιστικό κίνημα των μικρών επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτουμένο, μακράν και πέραν από κόμματα και όποιες κομματικές ή άλλες παρεμβάσεις. Η σημερινή όμως τραγική κατάσταση της οικονομίας μας, που τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα στο βάραθρο, επιδεινούμενη και από το τραγικό συμβάν της περασμένης Δευτέρας, αλλά και η πλήρης αποσύνθεση στο εσωτερικό μας μέτωπο, που αν αφαιθεί θα μας οδηγήσει και σε εθνικό αφανισμό. Δεν μας αφήνουν αδιάφορους. Γι' αυτό και σαν υπερκομματικό κίνημα απευθύνουμε έκκληση και παράκληση στον εξοχότατο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον σχηματισμό άμεσα, αύριο, κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, για να δώσουμε ελπίδα σε αυτό τον πολύπαθο λαό. Και λέμε αύριο, γιατί μεθαύριο ίσως θα είναι αργά, για αναστροφή της καταστροφής οικονομικής και εθνικής. Προχωρώντας την εισήγηση μας, προτείνουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο να μετέχουν οι πρόεδροι όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και αν θέλετε και με αναλογία 3 υπουργούς για το Δύση, από 2 για το ΑΚΕΛ, Δίκο, ΕΔΕΚ και από 1 για Ευρωκό και Οικολόγους. Γιατί μόνον έτσι συλλογικά θα σηκώσουμε τα μεγάλα βάρη που έχουμε να σηκώσουμε. Κανενός οι ώμοι δεν αντέχουν. Να μην λείψει κανείς από αυτή την προσπάθεια. Πιστεύουμε κύριε Πρόεδρε και κύριοι κομματικοί ηγέτες ότι θα ανταποκριθείτε θετικά και θα δικαιώσετε τις προσδοκίες αυτού του λαού. Εμείς από τώρα αναλαμβάνουμε την προώθηση άμεσα αυτού του σωτήριου εγχειρήματος. Ως εκπρόσωποι επιχειρήσεων από όλους τους πολιτικούς και κομματικούς χώρους. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός ο τόπος θα ζήσει και θα ευημερήσει. Για να δώσουμε στις νέες γενιές ένα κράτος δυνατό. Ένα κράτος δυνατό και δίκαιο που να αγκαλιάζει με την ίδια αγάπη και στοργή όλα τα παιδιά του. Δυναμώστε μας συνάδελφοι για να δυναμώσει και η φωνή μας. Ας μην μείνει η επιχείρηση ή αυτοεργοδοτούμενος μακριά από τον Πάσιμε. Ζήτω ο Πάσιμε. Ζήτω.